Υποκατάληψη τελεί το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και πριν από μερικά λεπτά ξεκίνησε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παρουσία και του κυρίου Μπουτάρη. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τις θέσεις εργασίας από την εφαρμογή του πακέτου μέτρου, ζητούν αναστολή λειτουργίας και να μην σταλεί λίστα μέχρι ότου το μέτρο παρθεί πίσω. Ανάλογη κατάληψη έχουμε και στο Δημαρχείο Κορδελίου Ευόσμου. Πριν από λίγο, μάλιστα, όπως μάθαμε, κάποιοι από τους εργαζόμενους κλείδωσαν υπάλληλο μέσα στο γραφείο της που δεν ήθελε να φύγει από τη θέση εργασίας της. Τελικά, με παρέμβαση των ψυχρεμότερων, το θέμα έχει λήξει. Είναι αποφασισμένη την Πέμπτη που έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός της Γερμανίας, ο κύριος Φούχτελ, προκειμένου να παραστεί σε μια ελληνογερμανική συνέλευση δημάρχων για την ιδιωτικοποίηση καθαριότητας, οι εργαζόμενοι να εμποδίσουν την πραγματοποίηση αυτής της συνέλευσης, αντιδρώντας και στα μέτρα αλλά και στην επιβολή, όπως λέμε, από πλευράς των Γερμανών για την ιδιωτικοποίηση. Είχαμε δήλωση του κυρίου Μπουτάρη. Πολλοί δήμαρχοι λένε ότι θα παραιτηθούν. Μιλήσαμε και με τον κύριο Δανιλίδη και με τον δήμαρχο Ευόσμου Κορδελιού, τον κύριο Λαφαζανίδη, και τον δήμαρχο Καλαμαριάς. Λένε ναι, θα παραιτηθούμε αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Ο κύριος Μπουτάρης είπε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να παραιτηθεί, γιατί έτσι καταλύεται το κράτος. Όμως συμπαρίσταται στους εργαζόμενους. Σε ερώτηση αν θα στείλει όχι τη λίστα στο Υπουργείο όταν του ζητηθεί, είπε ότι θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμπαρασταθούμε. Μάλιστα.